έχουμε καινούριο τραγούδι. Καινούριο τραγούδι, δύο φωτιές. Ένα τραγούδι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ και εύχομαι να αγαπήσει και ο κόσμος. Είναι ένα τσιφτετέλι. Πραγματικά είναι τόσο εσωτερική ανάγκη το να πλησιάσω στο λαϊκό τραγούδι, να έρθω κοντά στο λαϊκό τραγούδι, γιατί είναι οι ρίζες μου. Μιλάει μέσα μου το ελληνικό τραγούδι, η ελληνική μουσική, η παινιά, να το πω έτσι πιο απλά. Έχει να κάνει με αυτό που μπορεί να σε ακούγαμε παλιά, ας πούμε, να λες ότι δεν θέλω πια, ας πούμε, να ακούω το John John. Το John John, και τώρα που μπορεί να το ακούσω, δεν είναι, δεν με κατατάσσει στο pop καθαρά. Απλά με χαρακτηρίζουν ως John John, ως σαν ωραίο αγόρι, ας πούμε. Ένιωσες, έστω στην αρχή, μια που όλο αυτό το συνοδεύει μια πολύ ωραία εμφάνιση, ότι μπορεί κάποιοι να στέκονται στην ωραία εμφάνιση και να μην βλέπουν, ας πούμε, το ταλέντο που μπορεί να υπάρχει ή το... Σίγουρα, να σου πω κάτι, στην αρχή με ενοχλούσε πάρα πολύ το ότι μένανε όλοι στην εμφάνισή μου και όχι στη φωνή μου, στα τραγούδια μου. Δούλεψα διπλά και τριπλά για να αποδείξω πρώτο στον εαυτό μου ότι μπορώ και τραγουδάω και ότι θεωρώ τον εαυτό μου και είμαι καλλιτέχνης, είμαι ερμηνευτής και διασκεδαστής, αλλά και για τον κόσμο που, ξέρεις, με κοίταγε και δεν πάνε άλεγα εγώ να διάβαζα τον τηλεφωνικό κατάλογο, ας πούμε, ή να έλεγα ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι, δεν μου δίνανε πολύ σημασία τραγουδιστικά. Στις αρχές γινόταν κυρίως αυτό, που άκουγα τύπου ο Αλήθωρος, ο Χοντρούλης, ο Ατάλαντος, ο Άφωνος. Ίσα-ίσα όταν άκουγα και έβλεπα που με έλεγανε σε ένα κανάλι τότε, οι ειδήσεις του ήταν πολύ... εγώ διασκέδαζα πάρα πολύ με τις ειδήσεις, με τα χαστούκια, με τις κότες, κατάλαβες τι εννοώ. Με λέγανε χοντρό και αλήθωρο, με έπιανε νευρικό. Και οι παιδιά, προσέξτε, ο Μαρτάκης αντικειμενικά, σας το λέω, έχει πολύ καλή φωνή. Δεν είναι δηλαδή μια διάφορη φωνή του Μαρτάκη. Απλά επειδή έχει αυτή την τόσο ωραία εμφάνιση, είναι λογικό να κολλήσει κάποια κοπέλα και να το κοιτάζει. Ήταν δηλαδή αλλιώς εξωτερικά και μετά άλλαξε. Δεν ξέρω αν στην ηλικία την νεανική του ήταν έτσι. Στον Dream Show που τον γνωρίσαμε ήταν έτσι, όπως τον βλέπεις τώρα. Στο Dream λέει, όταν είχα το βγήκα, ναι, μου λέγανε ότι είμαι παχουλό. Αλλά λέει και τον δελτίο ειδήσεων. Άρα είχε ήδη γίνει γνωστό. Εγώ τότε που το θυμάμαι είναι αυτό. Ναι, από τον Dream Show βγήκε, παιδιά. Πάντως, παιδιά, τώρα μην λέμε και ψέματα. Αυτό που διαφοροποιεί τον Κώστα Μαρτάκη από τους υπόλοιπους είναι η εμφάνιση, δεν είναι η φωνή. Δεν λέω ότι δεν έχει καλή φωνή. Αλλά έχει όμως καλή φωνή. Έχει πολύ καλή φωνή, αλλά σε σχέση και με άλλους δεν θα πεις «Α, η φωνάρα ο Μαρτάκης», θα πεις «Ο κούκλος ο Μαρτάκης», η εμφάνισή του. Κατάλαβες, δηλαδή λογικά μένεις αυτό. Άρα, γιατί τον, ναι, αλλά γιατί τον ενοχλεί, κατάλαβες. Δηλαδή είναι ένα όπλο. Γιατί προφανώς επειδή έχει και καλή φωνή και το ξέρει, δεν θέλανε να είναι μόνο για την εμφάνισή του. Αυτό τον διαφοροποιεί όμως. Ναι, αλλά δεν σας κάνει λίγο παράτερο το γεγονός ότι ένας τόσο όμορφος άντρας με ωραία φωνή, οκ, μιλάει για την παινιά και για το πιο βαρύ. Τι εννοείς? Αφού λέει ότι έχει λαϊκό. Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι όμως οι οποίοι τραγουδάνε λαϊκά. Σύριζον, έχω τόσο ταυτισμένο με κάτι πιο pop λόγω εμφάνιση. Ο Βέρτης. Δεν είναι η ίδια εμφάνιση του Οικονομόπουλου με τον Μαρτάκη. Συγγνώμη, ο Βέρτης είναι ένας πολύ ωραίος άντρας. Είναι, αλλά το έχει πλασάρει έτσι από την αρχή το λαϊκό. Άρα σε ενοχλεί που ξεκίνησε pop και τώρα πάει να γίνει λαϊκό. Αυτό σε ενοχλεί, όχι η εμφάνιση του. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι λίγο παράτερο να βλέπω ένα κούκλο τύπου μοντέλο όπως είναι. Γιατί, παιδί μου, λαϊκοί τραγουδιστές πρέπει να είναι άσχημοι. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι. Σοφία, το βλέπεις αυτό που σου δείχνω? Σοφάκι, εδώ στο λαϊκό είναι, όχι στο pop. Αυτό πες τον Κώστα. Το λαϊκό είναι. Τι εννοείς? Το λαϊκό πρόγραμμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, που μετράει στα μπουζούκια.